Θέλετε να είστε οι πρώτοι που θα βλέπετε τα καινούργια μας βίντεο? Είναι πολύ απλό. Πατήστε το καμπανάκι δίπλα στο εικονίδιο του subscribe και θα σας έρθει η ειδοποίηση τη στιγμή που θα ανεβάσουμε νέο υλικό. Αν θέλετε να μαθαίνετε για την πρόοδο των βίντεο και πότε θα ανεβαίνουν ή θέλετε να μας κάνετε κάποια ερώτηση, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Το link στο description. Δεν υπάρχει πραγματική απόδειξη για την ύπαρξη φαντασμάτων, μα μονάχα ιστορίες από παλιούς και κάποιους που ισχυρίζονται πως έχουν βιώσει κάποιο υπερφυσικό γεγονός. Μέσα σε όλες αυτές τις υποθέσεις όμως, υπάρχουν και άλλες υποτιθέμενες αποδείξεις σε μορφή βίντεο που αποθανατίζουν τη νεκρή, μα και ζωντανή μορφή αυτών των πλασμάτων. Σήμερα θα δούμε 5 από αυτά τα βίντεο και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την αλήθεια πίσω από αυτά. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε δύο κορίτσια, ένα εκ των οποίων καταγράφει το συμβάν με μια κάμερα να είναι φανερά αναστατωμένα για κάτι. Από την άκρη της πόρτας φαίνεται κάτι να τους κοιτάζει και όταν το ένα από τα δύο κορίτσια για να πάει να ερευνήσει καλύτερα, βλέπει κάτι πάνω στη σκάλα. Ακολουθεί το βίντεο. Are you sure? I don't think so. Yeah! What's that? Up there! I told you! Hold on! I told you I seen something! Quickly! No! I bet no, I'm telling you now. Up there, see? What did I say? Oh my god. What did I say? It's gone! No, shush, no. No, no! No! Η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται πολύ στημένο για να είναι αληθινό και πιστεύουμε πως πρόκειται απλώς για απάτη. Μα αυτό δεν ισχύει και για τα επόμενα βίντεό μας. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε για αυτό το βίντεο. Μια νεαρή γυναίκα είναι καθισμένη μέσα σε ένα δωμάτιο που μοιάζει με αίθουσα εκδηλώσεων. Στην αρχή όλα φαίνονται ήρεμα, μέχρι που μια καρέκλα πίσω της κουνιέται από μόνη της. Πριν καλά-καλά καταλάβει τι συμβαίνει, τα πράγματα ξεφεύγουν δραματικά. Ακολουθεί το βίντεο. Αληθινό ή ψεύτικο? Θα μπορούσαν όλα να είναι ένα κόλπο με σχοινιά, μα κάτι τέτοιο μας φαίνεται παρατραβηγμένο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίσουμε πως η γυναίκα είναι καλά. Στο παρακάτω βίντεο, μια ομάδα πιθανώς φαντασματοθυρών ερευνά ένα στοιχειωμένο σπήλαιο. Την στιγμή που ο οδηγός της ομάδας βγάζει μια φωτογραφία στο σκοτάδι, για μερικά δευτερόλεπτα μπορεί κανείς να δει κάτι να τους περιμένει. Ακολουθεί το βίντεο. Τι ήταν αυτό το σκοτάδι? Κάποιο επικίνδυνο γιουρέι, ίσως που ετοιμαζόταν να πάρει την εκδίκηση από τους ζωντανούς, ή απλώς μια ακόμα καλωστημένη φάρσα? Θα ήταν πολύ εύκολο να βάλουν ένα μέλος της ομάδας τους να κάτσει στο σκοτάδι περιμένοντας το φως της φωτογραφίας για να παριστάνει το φάντασμα. Μια ομάδα ερευνητών του παραφυσικού ερευνούσε μια τοποθεσία που υποτίθεται πως είναι στοιχειωμένη.
Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους κατέγραψαν στα EVP μια φωνή που έλεγε «Έχω το σώμα γουρουνιού». Στη συνέχεια τράβηξαν μια φωτογραφία ενός σκοτεινού στενού διαδρόμου, που στην αρχή δεν φαίνονταν κάτι το αφύσικο εκεί. Μα όταν ξανακοίταξαν τη φωτογραφία, ανακάλυψαν κάτι πολύ μακάβριο. Ακολουθεί το κομμάτι του βίντεο. Jesus, look at that, mate. It's exactly the, like the one over there, look. This day. Πρόκειται άραγε όντως για φάντασμα, ή είναι απλά ένα κόλπο για να κερδίσουν περισσότερα views. Ποντάρουμε στο δεύτερο. Υπάρχει link για το βίντεο στο description για όποιον θέλει να δει ολόκληρο το βίντεο και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Σε αυτό το βίντεο ακολουθούν μια ομάδα νεαρών στο Ιράν που εξερευνούν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που πρόκειται μάλλον για σχολείο. Για τη μεγαλύτερη διάρκεια του βίντεο δεν συμβαίνει τίποτα. Μα κάπου στο δεύτερο λεπτό, όταν η ομάδα φτάνει σε ένα δωμάτιο, για μερικά δευτερόλεπτα μπορεί κανείς να δει κάτι που μοιάζει με ακέφαλη σκιά να τους πλησιάζει. Ακολουθεί απόσπασμα το βίντεο. Είναι δύσκολο να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Μπορεί να είναι ένα άλλο φτιαχτό βίντεο, μα είναι αρκετά δύσκολο όταν η ποιότητα είναι τόσο κακή. Οπότε αυτό σημαίνει πως ή αυτός που το έφτιαξε είναι πολύ καλός στη δουλειά του, ή όντως κάτι βρισκόταν στο δωμάτιο που δεν μπορούσαν να το δούνε με γυμνό μάτι. Τι πιστεύετε? Σκεφτόμασταν να κάνουμε ένα Q&A, γι' αυτό γράψτε μας στα σχόλια όποιες ερωτήσεις έχετε για μας, προσωπικές και μη, και εμείς θα τις απαντήσουμε σε ένα βίντεό μας. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.